Λοιπόν, καλησπέρα Σαλίνα. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι στην Αθήνα, που είμαι στην εκπομπή. Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι εδώ κοντά μας. Έχουμε ενημερώσει εδώ τους ακροατές αρκετό καιρό που το συζητάμε. Και επιτέλους είσαι εδώ στο Mood Radio. Τα καταφέραμε ευτυχώς. Είναι σαν να προσγειώθηκα εκεί κατευθείαν. Έτσι, ακριβώς. Πώς ήταν το ταξίδι? Μια χαρά, το έχω συνηθίσει τώρα, για μένα είναι ρουτίνα, είναι Αθήνα Κλειφάδα ένα πράγμα. Κατάλαβα. Από ό,τι μου έλεγες, δεν πας για βόλτα εκεί. Εγώ έτσι νόμιζα ότι έχεις πάει έτσι να δεις κόσμο και λοιπά. Όχι, καταρχήν είμαι από Κύπρο. Ναι, το ξέρω. Απλά τα τελευταία χρόνια πήγαινα μόνο για διακοπές, αυτό που λες, καλοκαίρια για λίγο καιρό. Απλά φέτος διδάσκω θεατρολογία σε σχολεία στην Κύπρο και έτσι μοιράζω το χρόνο μου καθημερινές εκεί, Σαββατοκύριακα εδώ. Πολύ ωραία. Έχεις τελειώσει θεατρολογία λοιπόν. Για πες μας, ας ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα έρθουμε στο τραγούδι. Έχω τελειώσει και θεατρολογία. Για πες. Τέλειωσα ηθοποιός, υποκριτική στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και παράλληλα έκανα θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα. Ναι. Τελειώνοντας, εξάσκησα την υποκριτική. Δούλεψα πιο πολύ σε θέατρο, σε musical, γιατί πάντα αγαπούσα τη μουσική και το χορό. Και από μικρή είχα ασχοληθεί και με μπαλέτο και με πιάνο. Μιλάμε για καλλιτεχνική φλέβα. Ναι. Η μαμά ευθύνεται για το μικρόβιο. Για φέστα. Ναι, ήταν έτσι. Αγαπούσε γενικά την τέχνη και με έστειλε από μικρή για να δει ποια είναι τα ταλέντα μου. Τελικά τα εξελίξαμε όλα. Ωραία. Οπότε ασχολήθηκα με την υποκριτική για κάποια χρόνια. Έφυγα στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, για κάποια σεμινάρια υποκριτικής κινηματογράφου. Και μετά όταν επέστρεψα έκανα κάποιες σειρές, κάποιες παραστάσεις ακόμη και τα τελευταία 3 χρόνια με κέρδισε η μουσική, έκανα τη στροφή και από τότε είμαι... Σε έχουμε δει δηλαδή και σε σειρές στην τηλεόραση, για πες το αυτό. Προσπαθώ να το ξεχάσω. Γιατί, όχι, πρέπει να μας πεις. Γιατί αυτό είναι το θέμα, αυτό έτσι ήταν που λίγο... με τράβηξε από το θέατρο και την τηλεόραση και από την υποκριτική που ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου αγάπη. Ναι. Και με οδήγησε στη μουσική και έμεινα, με κέρδισε ολοκληρωτικά η μουσική. Αυτό που έτσι λίγο με χάλασε αν θες είναι ότι αρχίζεις μια δουλειά με τις καλύτερες έτσι, συνθήκες νομίζεις, με τις καλύτερες προοπτικές πιστεύεις και τελικά βλέπεις το αποτέλεσμα και δεν σε εκφράζει καθόλου. Κάτι που δεν συμβαίνει καθόλου με τη μουσική και γιατί, το τραγούδι. Ναι. Ακριβώς, γιατί είσαι σε όλη τη διαδικασία και ξέρεις ακριβώς πού θα οδηγηθεί, ξέρεις ακριβώς ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θες, αυτό που σε εκφράζει. Ναι. Οπότε, ναι, δεν τις θυμάμαι. Ωραία. Θυμάμαι τις παραστάσεις όμως. Δηλαδή, μια αγαπημένη παράσταση ήταν το Καμπαρέ που ήταν musical και συνδυάζει όλες μου τις αγάπες. Ναι. Ήταν παράσταση σταθμός, ήταν από τις πρώτες μου κιόλας. Α, μάλιστα. Και πώς ξεκινάει το τραγούδι, πώς μπαίνει στη ζωή σου? Πολύ μαγικά και απλά. Είχα κάνει ένα μικρό live με τη δασκάλα της φοιτητικής μου στο μαγαζί του DJ, του Δημήτρη Χωριανόπουλου, που είναι ο παραγωγός που έχει το στούντιο και με έχει αναλάβει. Και εκεί με άκουσε και μου πρότεινε να κάνουμε έτσι ένα demo. Και μετά τα πράγματα ήρθαν πολύ απλά. Δηλαδή το demo κατευθείαν το δειγματίσαμε, υπέγραψα στη Warner, βγήκε το Πονάει Αγάπη, ακούστηκε, έγινε επιτυχία, συστήθηκα έτσι στον κόσμο. Και από εκεί πέρα ακολούθησε ο δίσκος, ο δεύτερος δίσκος με τον Κότσιρα και τώρα η καινούρια δισκογραφική. Ωραία, περίμενε. Τα πήρα όλα μαζί. Τα πήρες όλα μαζί. Λοιπόν, Πονάει Αγάπη, να τα ακούσουμε. Για πάμε λοιπόν. Όλα ζωντανεύουν με τη μουσική. Mood Radio. Θα έρθει ξανά λοιπόν. Και είναι ένα πανέμορφο ντουέτο με τον Γιώργο Καραδήμο. Για πες μου αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι είναι αγαπημένο και το βίντεο κλιπ επίσης είναι για μένα έτσι μια μικρού μήκους ταινία. Είναι πραγματικά καταπληκτικό και το βίντεο κλιπ. Το συζητούσαμε και με τον Γιώργο, γιατί ήταν εδώ ο Γιώργος πριν κάνα μήνα και το συζητούσαμε πόσο καλό αποτέλεσμα βγήκε. Ναι, πραγματικά, γιατί ήταν δουλειά, αρκετή δουλειά, δηλαδή 2 μήνες post-production, πολλοί κόσμος δούλεψε για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
Αυτό είναι ένα κομμάτι που βασικά για άλλο ξεκινήσαμε και αυτό τέλος πάντων εδώ οδηγηθήκαμε. Είχε μια ιδέα ο DJ για ένα άλλο κομμάτι της Έμα να κάναμε μαζί με τον Γιώργο και ο Γιώργος λέει όχι, λέει, έχω εγώ αυτό στο μυαλό μου και έτσι έγραψα το στίχο, το δοκιμάσαμε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Επίσης, μ' αρέσουν οι φωτογραφίες που χορεύεται ταγκό. Γενικά ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό το... Ναι, όλο το στήσιμο ήταν. Όλο το στήσιμο την ιδέα, κάναμε τις πρόβες μας. Ο Γιώργος έλεγε δεν μπορώ να χορέψω, εγώ έλεγα να κλείνει, θα τα καταφέρεις, αυτά. Πάρα πολύ. Ήταν ένα γύρισμα που πήρε 19 ώρες, δηλαδή είχα έρθει κλασικά για Σαββατοκύριακο και δεν κατάλαβα πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, ήμουν όλη μέρα στο στούντιο, δηλαδή από τη μία μέρα έφυγα την επόμενη. Αλλά άξιζε τον κόπο. Ναι, πραγματικά. Ωραία, και πάμε στο φαινόμενο Αντώνης Μιτζέλος. Φαινόμενο και μουσικά και σαν άνθρωπος. Ναι. Είναι απίστευτος και τον αγαπώ πάρα πολύ. Περάσαμε ένα υπέροχο χειμώνα μαζί. Είναι από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους και επί σκηνής και γενικότερα είναι πραγματικά απίστευτος. Έχουμε μαζί το μωρό μας, το μωρό μας, όπως λέω. Είμαι ο μπαμπάς και είμαι η μαμά. Και βασικά ήταν έτσι πολύ ωραία έκπληξη το πώς έγινε αυτό. Για πες. Μας έφερε καταρχήν σε επαφή ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος ήταν παραγωγός μου στο δεύτερο δίσκο και είχαμε μαζί και δύο ντουέτα. Και μου είχε χαρίσει αυτό το κομμάτι, το οποίο το είχε έτοιμο από παλιά. Και προχώρησαμε στη διαδικασία του δίσκου. Είχε ολοκληρωθεί ο δίσκος, θα έβγαινε εκείνη την περίοδο. Και ανακαλύπτουμε ότι τελικά υπήρξε ένα μπέρδεμα. Ο στίχος αυτός είχε δοθεί και σε μια άλλη τραγουδίστρια από τη στιχουργό, η οποία στιχουργός δεν είχε ενημερώσει τον Αντώνη. Το είχε παραλείψει, τέλος πάντων, το είχε ξεχάσει. Το θεώρησε, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι. Που κανονικά ενημερώνεις όταν δώσεις ένα. Μια μουσική, ένα στίχο, ναι, να ενημερώσεις μετά ότι το δημιουργό, το χρησιμοποιήσεις, ναι, γιατί. Λοιπόν, και συνεννοηθήκαμε και εξηγηθήκαμε. Είπαμε τέλος πάντων, ωραία, ας πει το ίδιο τραγούδι με δύο διαφορετικές μελωδίες, τον ίδιο στίχο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς ήμασταν οκ. Okay. Θεωρήσαμε, μας είπε ότι θα είναι οκ okay και η άλλη πλευρά. Και κάποια στιγμή δημιουργείται ένα νομικό πρόβλημα. Πριν κυκλοφορήσει τότε. Λίγο πριν, ναι. Δηλαδή στο τσακ πρόλαβε να μην τυπωθεί ο δίσκος. Αν είχε τυπωθεί, θα είχαμε πρόβλημα. Ευτυχώς ήμασταν ακριβώς πριν τυπωθεί. Εγώ δηλαδή, να καταλάβεις, είχα πάει Κύπρο, είχε τελειώσει ο δίσκος και είχα πάει να ξεκουραστώ. Λέω εντάξει, τελείωσα, πάω δύο εβδομάδες διακοπές. Και με παίρνουν τηλέφωνο να μου πούνε ότι υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να γράψουμε άλλα λόγια. Και λέω εντάξει, το μπορώ, μένει, γιατί είχαν τυπωθεί τα εξώφυλλα, ναι, οι τίτλοι. Ναι. Ωραία, λέω μπορώ. Μπορώ άλλα λόγια να γράψω, τα παλιά να πετάξω. Για πάμε να τα ακούσουμε. Μια σκιά την άλλη φως, ένας αγώνας διαρκώς, ποιος θα νικήσει. Ήσουν το τέρμα και η αρχή, ήμουν εγώ η διαδρομή, μα όχι η λύση. Στο παρελθόν γυρνάω συχνά και το παρόν με κυνηγά, μα δεν με πιάνει. Στα παραμύθια θα κρυφτώ μια ιστορία για να βρω που να μου φτάνει. Μπορώ άλλα λόγια να γράψω, μπορώ τα παλιά να πετάξω, μπορώ τις φωτιές μας να ανάψω, μπορώ. Μπορώ άλλα λόγια να γράψω, μπορώ τα παλιά να πετάξω, μπορώ τις φωτιές μας να ανάψω, μπορώ. Ό,τι θέλω να αλλάξω, όσα θέλω να αλλάξω. Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε και έχουμε έκπληξη. Τι έκπληξη? Έχουμε τον Αντώνη Μιτζέλο στο τηλέφωνο. Γεια σου Αντώνη. Χαίρετε, γεια σας. Τι κάνεις? Μια χαρούλα εδώ πέρα. Καλοκαιράκι, ετοιμαζόμαστε για τις συναυλίες μας.
και ακούμε εδώ πέρα τραγούδια της Αλίδας. Εδώ πέρα πρέπει να είσαι, σε πεθύμισα. Για πείτε τα τώρα. Ακούγαμε τον Μπορώ πριν και λέγαμε έτσι ιστορίες για αγρίους. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούω καλά. Ακούω ένα απόϊχο, δεν ξέρω τι ακριβώς. Μου λέτε, αλλάξω τη λέξη Μπορώ, αλλά μιλάτε για το τραγούδι, είμαι σίγουρος. Ναι, ναι, ναι. Είπαμε για το τραγούδι μας. Το ακούσαμε. Και είπαμε έτσι λίγα και για τη... Όχι, δεν είπαμε για τη συνεργασία, είπαμε για το... Όχι, για τα δεν είπαμε. Νομίζω ότι πρέπει να μας πεις λίγα πράγματα εσύ, Αντώνη. Είπα ότι περάσαμε έναν υπέροχο χειμώνα μαζί. Η παράσταση δεν ακυρώνεται. Είχαμε κάνει μια παράσταση στο Κολωνάκι και μετά το ακυρώσαμε και λέει, η παράσταση δεν ακυρώνεται. Όμως ήταν πολύ καλά. Κάναμε και το contrast. Ναι, το spring contrast. Και... ήταν εξαιρετικά. Πρέπει όμως να ξαναταμώσουμε καλλιτεχνικά, Σαλίνα μου. Επιβάλλεται, αυτό θα γίνει, είμαι σίγουρη. Πάντως εγώ έχω να πω που ήμουνα εκεί και σε δύο ή τρεις παραστάσεις, δεν θυμάμαι καλά. Ήσασταν καταπληκτικοί και δένατε πάρα πολύ, Αντώνη. Αντώνη, μας ακούς, Αντώνη? Ήμασταν, εγώ τουλάχιστον, ξέρεις ότι ήμουνα εκεί και δύο ή τρεις παραστάσεις και δένατε πραγματικά με τη Σαλίνα. Μ' ακούει κανείς? Για πες τώρα, ίσως να σε ακούω. Λέω στις παραστάσεις... Α, έλα, μ' ακούς. Λοιπόν, λέω στις παραστάσεις του Eliart που σας είδα, δένατε πάρα πολύ μαζί με τη Σαλίνα. Βέβαια, βέβαια και δένατε μαζί. Και πρέπει να σας... Μπράβο, ναι, 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 ναι. Ναι, καταλήξαμε ότι η σχέση μας είναι καρμική, πρέπει να γνωριζόμασταν. Και πέρα από τα μουσικά όμως, είμαστε και φίλοι, είμαστε δηλαδή πάλι αυτό το πράγμα πετύσεις. Δεν είναι ότι δουλέψαμε δύο μήνες μαζί, ένα χρόνο μαζί και τέλος, είμαστε φίλοι. Ναι. Είμαστε μαζί πια. Μπράβο, μπράβο. Και να κάνουμε και άλλα πραγματάκια. Είναι εξαιρετική ερμηνεύτρια, είναι εργατική, ό,τι της πεις κάθε τι ετοιμάζει, το κάνει, το δείχνει. Είναι προσαρμοστική, έχει τεράστια υπομονή. Τεράστια υπομονή. Κάθονται να κοιμάνε όλο το χειμώνα να παίζουν, να παίζουν. Τι είπες, ήταν τέλεια. Εσύ έχεις τεράστια γενναιοδορία, αυτό έλεγα. Και είσαι απίστευτος. Δεν μου λες τραγούδι καινούριο θα τις γράψεις? Πρέπει να ξαναδεμώσουμε. Ναι, λέω τραγούδι καινούριο θα τις γράψεις. Ευχαριστώ. Με το που θα κάνει τον επόμενο. Αν καταφέρουμε να τον βάλουμε στο στούντιο, γιατί τον παρακαλάμε να κάνει και ένα δίσκο με διάφορα. Θέλω να μην τα αποκαλύψω τώρα, αλλά. Πρέπει. Δυσκολία πια τώρα να πάω στο στούντιο. Μια αντίσταση. Αναγκαστικά, αναγκαστικά όμως. Εφού αμάνει για τη Σαλίνα, εντάξει, θα πάω. Έτσι. Οπότε το υπόσχεσαι εδώ στον αέρα, Αντώνη. Βεβαιότατα, βεβαιότατα και δεν μπορούσα. Στους ανθρώπους ποτέ δεν είχα πρόβλημα να γράψω. Έτσι. Απλά δεν θέλω να μετέχω σε αυτό που λένε δισκογραφία ή τραγουδοποιία τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί τελείωσα που απέχω από όλο αυτό το πράγμα. Γράφω 1-2 τραγούδια το χρόνο για φίλους να αυτό. Ναι, σε καταλαβαίνω. Και πολλές εκατοντάδες συναυλίες, όσο μπορούμε περισσότερες, θα παίζουμε τη μουσική μας. Δεν χρειάζεται να τα εκδίδουμε. Έχω άλλη άποψη πια. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά εντάξει, πού και πού. Ωραία τα τραγούδια θα ήταν να ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι αν αυτά τα δικά μας τραγούδια, ας πούμε, ερχόταν ο κόσμος να τα ακούει την ώρα που τα παίζουμε και όχι σε ένα CD στο αυτοκίνητο ή σε ένα παράθυρο που είμαστε στην παραλία δίπλα. Mm-hmm. Έτσι θα δουλεύαμε και εμείς και οι ταξιτζίδες και αυτοί που λατρεύουν κανονικά. Και η μουσική και οι συγγραφείς και όλος ο κόσμος. Θα κινείται η αλυσίδα της κοινωνίας ολόκληρη. Ενώ τώρα με το CD κονομάει, ας πούμε, ένας Αμερικάνος που έχει την πολυεθνική και καταστρέφει όλους εμάς τους υπόλοιπους. Ναι. Αυτό ήταν η δισκογραφία τελικά. Ναι. Αργήσαμε, αλλά το καταλάβαμε. Ναι, το καταλάβαμε. Τώρα ό,τι είναι, τώρα ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε, να το κάνουμε δώρο στους ανθρώπους, να το ηχογραφούμε και να τους αδίνουμε. Ναι. Ναι, γιατί, Αντώνη, υπάρχουν καλλιτέχνες όπως η Σαλίνα και άλλοι πολλοί που αξίζει να τραγουδήσουν έτσι όμορφα τραγούδια. Βεβαίως. Αλίμονο, δεν θα σταματήσει ποτέ. Μπράβο, μπράβο. Ωραία λοιπόν, Αντώνη, οπότε αν γίνει πραγματικότητα αυτό που λες και βγάλεις και ηχογραφήσεις επιτέλους κάτι καινούριο, λέω στην επόμενη λοιπόν καινούρια δουλειά, ναι, θα είσαι εδώ με τη Σαλίνα να μας το παρουσιάσεις. Βεβαίως και θα είμαι. Έτσι, ωραία. Ωραία λοιπόν, Αντώνη, να σου πούμε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστούμε πολύ για την τηλεφωνική σου παρέμβαση.
Πολλά πολλά φιλιά, σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ σε Αντωνάκη μου λίγο και εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Φιλιά πολλά. Φιλάκια. Mood Radio. Γιατί η ζωή είναι τραγούδι. Ακούσαμε λοιπόν πάλι Φαστιδώσω την καρδιά, Γιάννης Κότσιρας. Για πες μας για τον Γιάννη Κότσιρα, συνεργασία. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν από τις δυνατές, έτσι, σημαντικές στιγμές, έτσι, στη μουσική μου πορεία. Ο δεύτερος μου δίσκος έχει γενικά το στίγμα του. Έχουμε τα δύο ντουέτα, έχω μουσική δικιά του, έχω στίχους δικούς του. Και γενικά με έφερε και σε επαφή με τον Αντώνη, οπότε ήταν έντονη η παρουσία του και ως παραγωγός. Συνεργαστήκαμε και επί σκηνής και ήταν πραγματικά τεράστια, έτσι. Η βοήθεια σε εισαγωγικά. Ναι. Ακούμε και το δεύτερο ντουέτο τώρα, το καινούριο σου όπλο. Ναι, που έχει δώσει και το όνομα στο δίσκο. Ναι. Αυτό ήταν ένα κομμάτι προορισμένο να πει κάποια πράγματα, όχι τόσο να ακουστεί μουσικά σε σταθμούς. Ήταν πολύ δύσκολο κομμάτι από όλες τις απόψεις. Ήταν πολύ πριν γίνουν όσα γίνανε. Έσκασε όμως σε καλό σημείο, νομίζω. Ήταν προφητικό, αλλά ξέρεις τι, τις Κασάνδρες γενικά τις πολεμάνε. Και αυτό το κομμάτι γενικά δεν ακούστηκε. Βέβαια, ξαναλέω, δεν ήταν ο στόχος να ακουστεί. Δηλαδή δεν ήταν κομμάτι που θα γινόταν επιτυχία σε καμία περίπτωση. Ήταν ένα κομμάτι για να πει κάποια πράγματα. Αλλά σε αυτούς που μπορούν να διακρίνουν τι γίνεται. Ναι. Εδώ δεν διακρίναμε τι γινόταν σε όλη τη χώρα, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Αλλά εγώ νιώθω, γιατί για μένα πιο πολύ το έκανα, νιώθω ήσυχη, αν θες, τη συνείδησή μου ότι ήταν ο δικός μου αγώνας. Κατέβαινα στις διαδηλώσεις, αλλά αυτό ήταν η προσωπική μου διαδήλωση, η προσωπική μου δήλωση, αν θες, και επανάσταση. Με το δικό μου όπλο που είναι η φωνή μου, να πω αυτά που με πνίγανε. Τα είπα. Έχω και ένα άλλο κομμάτι που λέει δεν ακούει κανείς. Ναι. Οπότε ολοκληρώθηκε το νόημα. Για πες μου λίγο για την κατάσταση στην Κύπρο. Ναι, είμαι πραγματικά έτσι απογοητευμένη. Δεν είμαι πια, έχω περάσει αυτό το στάδιο από την Ελλάδα. Νομίζω μετά, ναι, νομίζω συνηθίζεις μετά από κάποια πράγματα. Ναι. Για την Κύπρο είμαι πολύ ανήσυχη, γιατί είναι σε ένα άλλο βαθμό. Δηλαδή στην Ελλάδα, εντάξει, η οικονομική εξαθλίωση εξυπηρετεί άλλους στόχους. Και ας λένε κάποιοι για σενάρια συνωμοσίας, δηλαδή όποιος δεν βλέπει ότι δεν είναι σχέδιο σωτηρίας, είναι σχέδιο υποδούλωσης κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να μπορούν να ελέγχουν τα πάντα, να εξαθλιώσουν τον κόσμο, να περάσουν σε ξένα χέρια οι εταιρείες, να διαλύσουν τα πάντα τους ώστε να υπάρχουν χαμηλά εργατικά και φτηνή προσφορά. Στην Κύπρο το θέμα είναι να λυθεί το Κυπριακό. Το θέμα είναι να μην διαλυθεί. Και γιατί φοβάμαι ότι προς τα εκεί πάμε, θα δείξει. Πάντως τα πράγματα σίγουρα δεν θα είναι καλά. Και θα ζήσουμε δύσκολες στιγμές. Και αυτό το πράγμα πραγματικά με θυμώνει. Με θυμώνει. Γιατί στην Κύπρο είχαμε χτίσει μια οικονομία, μια ποιότητα ζωής. Και για όσους κατηγορούν αυτή την ποιότητα ζωής, είναι ποιότητα ζωής που δεν την έκλεψε κανένας. Τη δουλέψανε. Δηλαδή ήταν χτισμένη πάνω στα αγγλικά, αν θες, πρότυπα. Που είναι, είμαστε συνεπείς, είμαστε εργατικοί, κάνουμε αυτό, εκείνο το άλλο. Δηλαδή, σίγουρα υπήρξε μια υπερβολή. Αλλά αυτό, όταν είναι λεφτά που τα έχεις δουλέψει, δηλαδή να θυμώνουμε με όσους έχουν κλέψει, με όσους έχουν βγάλει δισεκατομμύρια στο εξωτερικό, όχι με τον κόσμο που έβγαζε κάποια καλά χρήματα και ήξερε να τα επενδύσει και να τα. Ναι, μα γιατί να μην ζήσει καλά. Να τα ζήσει όπως ήθελε ακριβώς. Ναι. Και τώρα κατηγορούμε όλο αυτό για να δικαιολογήσουμε τι τα δικαιολόγητα. Δηλαδή, αυτούς που έχουν βάλει τα δισεκατομμύρια στο εξωτερικό και που συζητάνε τώρα για ένα σχέδιο ανάξανα. Τώρα, θες να μην πάω πολύ στο πολιτικό, αλλά δεν μπορώ. Είναι πραγματικά. Ναι, έχεις δίκιο, απόλυτο. Δεν μου λες κάτι. Η συναυλία που έγινε στην Κύπρο, όχι μία, έγιναν πολλές. Ήταν συναυλίες σε όλες τις πόλεις, συναυλίες αλληλεγγύης. Δεν είχαν πολιτικό χαρακτήρα, δεν είχαν μάλλον
κομματικό χαρακτήρα. Και γενικά και εγώ δεν είμαι κομματικοποιημένη. Θεωρώ ότι τέτοιες δύσκολες στιγμές πρέπει λίγο να ξεκολλήσουμε από τα κόμματα. Έχουν χάσει και αυτά πια την ουσία τους. Ακόμη και οι όροι κομμουνισμός, καπιταλισμός. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, όσοι είναι κολλημένοι σε αυτά, πραγματικά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Πρέπει να ξεκολλήσουμε. Δηλαδή, να είμαστε πολιτικοποιημένοι, αυτό λέω. Όχι κομματικοποιημένοι. Αυτές οι συναυλίες λοιπόν είχαν απλά ένα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ήταν συναυλίες αλληλεγγύης για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν οικονομικό πρόβλημα, που πεινάνε ουσιαστικά. Που στην Κύπρο δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο τόσο γρήγορα, τόσο απότομα. Ναι. Και ήταν πραγματικά με μεγάλη επιτυχία γίνανε αυτές οι συναυλίες, λειτουργήσαν πάρα πολύ. Μαζί με ποιους, πες μας κάποια όνομα. Η τελευταία που έγινε στη Λάρνακα ήταν μαζί με την Ευρυδίκη, τον Δημήτρη τον Κοριαλά, τον Γιώργο τον Θεοφάνου, τον Αντώνη τον Ρέμο. Ήταν η Ραλία Χριστή, τον Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πολύς κόσμος, η Τσαλιγοπούλου, ο Σαββόπουλος. Και γενικά ήταν πάρα πολύς κόσμος, μαζεύτηκαν πάρα πολλά τρόφιμα και ήμουν πραγματικά περήφανη. Μπράβο, ναι. Γι' αυτό. Είναι πολύ καλή κίνηση αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και εδώ κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Αντίστοιχες εκδηλώσεις και συναυλίες είχαν γίνει και στις υπόλοιπες πόλεις της Κύπρου. Και λύθηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα για όλο το πρόβλημα αυτό. Μάλιστα. Πολύ καλά. Μας είπες για Ευρυδίκη λοιπόν. Να μας πεις για την συνεργασία σου. Ναι, με την Ευρυδίκη συνεργαστήκαμε από την αρχή, από τον πρώτο μου δίσκο. Μου είχε δώσει δύο κομμάτια. Και στον δεύτερο δίσκο είχαμε κάνει μαζί το «Εις διαφορές», ένα ντουέτο πολύ ιδιαίτερο. Και από τότε είμαστε, κάνουμε παρέα, είμαστε φίλες. Είναι και αυτή έτσι πολύ πολιτικοποιημένη, έτσι, με την καλή έννοια. Αγαπάει πάρα πολύ την Κύπρο. Και είναι κάθε φορά εκεί, έτοιμη να βοηθήσει, να δώσει έτσι, τη φωνή της, να ενώσει τη φωνή της. Και το θαυμάζω αυτό το στοιχείο στο χαρακτήρα της. Είναι πολύ απλή, πολύ γλυκιά. Είμαστε εδώ λοιπόν με τη Σαλίνα στην εκπομπή που είπα λέω στο Mood Radio. Σαλίνα, κάθε μέρα. Αυτό με πάει έτσι πολύ πίσω. Πολύ, εντάξει, 3 χρόνια. Αλλά έχει πλάκα γιατί αυτό το κομμάτι προσπαθούσα να το δουλέψω στο σπίτι και έκανα πρόβες και ήταν καλοκαίρι, θυμάμαι, και ήταν όλα ανοιχτά και ξαφνικά ακούω μια φωνή στο πίσω μπαλκόνι κάθε μέρα τα ίδια. Λέω, ωραία, εντάξει. Ναι, ναι. Ωραία. Για πες μου, τώρα τι σχέδια έχεις για το μέλλον? Έχω σχέδια για το καλοκαίρι. Για πες. Διακοπές θα πας? Θα τα συνδυάσω, γιατί θα κάνουμε περιοδία μαζί με το Σιριέλ σε πολλά νησιά και θα είναι διακοπές και δουλειά μαζί. Ωραία. Είναι ό,τι καλύτερο νομίζω αυτό, ο συνδυασμός. Ναι. Πότε ξεκινάτε? Ξεκινάμε νομίζω 28 Ιουνίου, τέλη Ιουνίου. Και θα πάμε σε πολλά νησιά, θα πάμε Κύπρο. Έχουν βγει πάνω κάτω ημερομηνίες, αλλά δεν τις έχω. Αλλά υπάρχει έτσι αρκετά ταξίδια. Ωραία, ωραία, καλά είναι αυτά να γίνονται. Σιρία λοιπόν, για πες μου για τη συνεργασία αυτή. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω θα ακουστεί το καλοκαίρι. Ναι, παρόλο που ετοιμάζουμε και κάτι άλλο τώρα για καλοκαίρι. Από τότε που μπήκα στη λογική του single, βγάζω κομμάτι κάθε 3 μήνες. Ενώ το προηγούμενο διάστημα εκπαιδευόμουν μισό χρόνο να τελειώσω ένα δίσκο και γενικά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, τελειώνει ένας δίσκος, βγαίνει και ακούγεται ένα κομμάτι, γιατί για κάποιο περίεργο λόγο μετά θεωρούν ότι εντάξει, το έχουμε ακούσει, βγήκε ο δίσκος, έχει χάσει λίγο τη δυναμική του όταν θες να χάσεις ένα δεύτερο single από το δίσκο που έχει ήδη κυκλοφορήσει, ενώ όταν τα βγάζεις ένα-ένα έχουν άλλη δυναμική και μετά θα ακολουθήσει ο δίσκος, δηλαδή το πάμε ανάποδα αυτή τη φορά. Αντί να βγει ο δίσκος και να προσπαθούμε να ακουστούν τα τραγούδια, βγαίνουν τα τραγούδια που ακούγονται και θα τα μαζέψουμε και θα τα κυκλοφορήσουμε σε ένα δίσκο από την επόμενη σεζόν. Αυτό το κομμάτι, το τίποτα άλλο μιλές, προέκυψε και αυτό έτσι πολύ ωραία. Είναι απίστευτο το πώς γίνεται ένας κύκλος. Όταν συναντήθηκα με τον Τίτζι, ήταν στη φάση που ήταν η νύχτα που είχαν αποφασίσει να φύγουν κάποια μέλη του Σιρίαλ και να κινηθούν
σε άλλους δρόμους. Και τώρα, με αυτή τη συνεργασία, επιστρέφουν ο βασικός πυρήνας. Και τώρα πάμε όλοι μαζί περιοδία. Κάναμε και αυτή τη συνεργασία, πρώτη φορά τραγουδάει ο Τάκης. Ναι. Σε CD, γιατί στα live πάντα τραγουδάει. Και ήταν έτσι πολύ ωραία στιγμή. Mm-hmm. Ωραία, να το ακούσουμε και να μας πεις τα υπόλοιπα μετά. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα και Λίκε είσαι εδώ. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Είχε γίνει για μια σειρά στην Κύπρο, το Λίκε είσαι εδώ, πέρσι στον Αντένα Κύπρου, και έτσι έφυγε από τα όρια της σειράς, ακούστηκε και στα ραδιόφωνα, είχε πάει πολύ καλά. Στίχο ποιος έχει γράψει? Είχε γράψει ο σεναριογράφος της σειράς, Κύπριος, Τσάκας λέγεται, και μουσική ο Γιοργαλής, επίσης Κύπριος, πολύ γνωστός μουσικός, αυτός που είχε γράψει το τραγούδι για την Κυριακή Eurovision φέτος. Γενικά είναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, είναι πολύ θεατρικό, έχει έτσι κάτι που είναι τόσο ιδιαίτερο, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, μπορεί να το διαβάσει με πολλούς τρόπους. Ναι. Δεν μου λες τώρα που είπες για Eurovision, πώς είδες τον αποκλεισμό της Κύπρου? Ναι. Δεν είμαι και τρελή φαν της Eurovision, εντάξει, τα παρακολουθώ βεβαίως για να έχω μια άποψη. Η Κύπρος γενικώς έχει ένα θέμα, πολλές φορές μένει εκτός, δηλαδή και στο Βρυδί και στο Κομψή Κομψά που ήταν πολύ ιδιαίτερο και ωραίο κομμάτι. Ναι, και έπρεπε να πάρει εκτός. Ναι. Οπότε δεν ήταν έκπληξη. Το συγκεκριμένο βέβαια ήταν και λίγο δύσκολο, με ελληνικό στίχο, μπαλάντα, χωρίς ιδιαίτερα σοου από πίσω, ήταν λίγο δύσκολο να περάσει. Γιατί η Eurovision δεν είναι διαγωνισμός τραγουδιού, είναι show. Είναι λίγο πανηγύρι, λίγο τρέλα. Αυτά τα είχε το ελληνικό κομμάτι. Και παρόλο που σε μερικούς δεν άρεσε, εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα πάει καλά, γιατί είχε την τρέλα αυτή που χρειάζεται. Και είχε και το ιδιαίτερο ελληνικό στοιχείο, το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, αλλιώς είναι λίγο όλα ένα πράγμα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και είχε και πολλή ενέργεια. Ναι. Που, παρόλο που δεν είναι το στυλ μου μουσικά, το συγκεκριμένο κομμάτι, το είχα ξεχωρίσει και θεωρούσα ότι θα πάει καλά. Δηλαδή είχα διακρίνει μια διαφορετικότητα. Αυτό χρειάζεται. Μια διαφορετικότητα. Μπράβο, και πολύ τρέλα. Θα πήγαινε στην Eurovision, έτσι, για μια ερώτηση. Ναι, μου το έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Δεν είδα ποτέ όνειρό μου. Αλλά δεν είναι κάτι που θα έλεγα με τίποτα. Τι ακούμε τώρα? Το Μια Άλλη, που είναι σε μουσική Τρίφωνα Κουτσουρέλη και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου. Ο Σταύρος είναι Κύπριος. Γνωριστήκαμε στο Facebook. Ωραία, ναι, γιατί κάτι λέγαμε γι' αυτό. Εδώ έχουμε προτάσεις την ώρα της εκπομπής, λοιπόν, από τον εδώ αγαπημένο φίλο, ακροατή και στιχουργό και μουσικό, το Θάνο το Λέγκα. Πώς μπορεί να σε βρει κάποιος που θέλει να σου βάλει να ακούσουν τα τραγούδια που ίσως προορίζει για σένα? Κοίτα, έτσι όπως έχει γίνει τώρα πια, το Facebook είναι μεγάλη δύναμη. Είναι ένας τρόπος να έρχεσαι σε επαφή πολύ εύκολα με τον οποιονδήποτε. Με τον ίδιο τρόπο ήρθαμε σε επαφή με τον Σταύρο, ο οποίος από τότε, δηλαδή πριν 1,5-2 χρόνια που μου είχε γράψει αυτό το κομμάτι, έχει γράψει σε πάρα πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Έχει γράψει και στην Ευρυδίκη, στη Ζουγανέλη, έχει γράψει στη Τσανακλείδου, στο Βλιάτσικα, σε πάρα πολύ κόσμο. Και η πρώτη μας επαφή ήταν μέσω Facebook. Το ίδιο έγινε και με το Ιες Διαφορές. Ο στιχουργός, ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, είχε προσεγγίσει την Ευρυδίκη με αυτόν τον τρόπο και έτσι έγινε. Και κατά καιρούς μου στέλνουν μουσικές, τραγούδια. Βέβαια, τα δεν αποφασίζω μόνη μου. Πρέπει να τα μοιραστώ με τον παραγωγό μου και από κοινού αποφασίζουμε τι γίνεται, πώς προχωράμε. Το Facebook, από ό,τι βλέπω, το διαχειρίζεσαι εσύ, έτσι? Τις προσωπικές σελίδες, ναι. Την official κατά καιρούς εγώ, κατά καιρούς συνεργάτες μου, κατά καιρούς κανένας, γιατί έχω την αίσθηση ότι
δεν έχει. Δηλαδή, όταν έχω προσωπικές σελίδες και απαντάω εγώ άμεσα, ο άλλος δεν μπαίνει τόσο στην official. Βλέπω βέβαια και μια έτσι πτώση του Facebook και τη διαβάζω κιόλας και τη βλέπω και σε μένα. Πού οφείλεται? Για μένα θα μιλήσω, δεν ξέρω γενικότερα τι παίζει, γιατί ακούω ότι έχουν πέσει τα ποσοστά του πολύ και κάποιοι λένε ότι ίσως και να γίνει κάποια στιγμή ό,τι έγινε το MySpace, να χαθεί από το χάρτη. Βέβαια. Θεωρώ ότι εμένα προσωπικά με έχουν κουράσει οι πολλές αλλαγές που γίνονται συνεχώς, οι οποίες δεν το βελτιώνουν, το χειροτερεύουν και το μπερδεύουν. Με ενοχλούν κάποιοι περιορισμοί που γίνονται λίγο έτσι φασιστικά και με το έτσι θέλω, τη στιγμή που υποτίθεται σαν χρήστες βοηθάμε να ανέβει, δηλαδή έχει γίνει το Facebook μια υπερδύναμη. Τώρα το να σου στέλνουν απαγορευτικά το θεωρώ απλά αστείο, ας πούμε, και ανώφελο, δηλαδή τι, για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν παραβιάζεται τίποτα επί της ουσίας. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το Twitter. Αυτός ο περιορισμός των λέξεων στο στάτους με περιορίζει και με καταπιέζει. Οπότε προσπαθώ κατά καιρούς να το χρησιμοποιώ και μετά δεν μπορώ. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ, αρκετά ανεβασμένο το Twitter. Είναι, αλλά ναι, δεν μου πάει τόσο. Ναι. Μα, στο Facebook, γιατί δεν είναι απλά στάτους, τι κάνω, που είμαι, τι γίνεται. Βλέπεις ακόμη και ειδήσεις, ας πούμε, ενημερώνεσαι για όλα τα θέματα. Ναι. Τα καλύτερα παίζουν μόνο εδώ. www.moodradio.gr. Φύγαμε, λένε η άνεμος, εμείς όμως είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Mood Radio, στην εκπομπή Παϊπαλαίο με την Σαλίνα. Σαλίνα, για πες μου, μελλοντικά σχέδια πέρα από το καλοκαίρι. Επιστρέφεις μετά το σερίαλ και... Ετοιμάζουμε το δίσκο τον ελληνικό και παράλληλα ετοιμάζουμε και ένα έτσι ξένο side project με αγγλόφωνα κομμάτια. Ήδη είχα κάνει έτσι απόπειρα ξένο κομμάτι, το In Pain, το οποίο πήγε και πολύ καλά και είναι τα αγαπημένα μου κομμάτια. Και τώρα ετοιμάζουμε κάποια έτσι στο ίδιο ύφος, για να κυκλοφορήσουμε παράλληλα και ένα ξένο δίσκο. Μάλιστα. Πάντως βλέπω ότι το κυνηγάς με τη δισκογραφία και εδώ στην Ελλάδα. Γιατί είναι κάποιοι καλλιτέχνες που λένε όχι, ξέρω εγώ, θα δούμε. Μπορεί να βγάλουμε δίσκο σε ένα χρόνο. Το αφήνουν λίγο πίσω, όπως και ο Αντώνης που είπε πριν. Ναι, θεωρώ ότι τώρα στην αρχή πρέπει να αποκτήσω υλικό. Υλικό, ναι. Και κομμάτια τα οποία να αφήσουν και αυτά έτσι το στίγμα τους. Μέχρι στιγμής χαίρομαι γιατί τα κομμάτια μου είναι κομμάτια που ακούγονται και θα ακούγονται. Δεν είναι τα σουξέ. Για λίγο που κρατάνε. Ναι. Οπότε δηλαδή δεν είναι το ζητούμενο η επιτυχία, η σύντομη και η απότομη. Αυτό που θέλω είναι να υπάρχει μια διαχρονικότητα. Και νομίζω ότι το πετυχαίνω. Και μου αρέσει αυτή η διαδικασία, δηλαδή να βρίσκω νέα κομμάτια, να δοκιμάζω, να γράφω, να... Είναι κάτι που με γεμίζει. Ναι. Είπαμε δισκογραφική εταιρεία. Ναι, τώρα πια επειδή η Warner λόγω κρίσης έκλεισε το ελληνικό κομμάτι, έχω πάρει μεταγραφή και είμαι στη Heaven. Στο label της Άλκης, της Πρωτοψάλτη, που λέγεται Dream, και είναι παραγωγός μου τώρα στα καινούρια που έρχονται μαζί με τον Digi, που είναι η σταθερή αξία. Ο Δημήτρης Χωριανόπουλος, ο οποίος είναι και manager και παραγωγός, έχει το στούντιο και ευθύνεται για όλα όσα ακούτε. Ωραία. Και είπαμε ότι ο καινούριος δίσκος, έχουμε δημιουργούς. Μέχρι στιγμής έχουμε τα κομμάτια, εντάξει, που έχουν κυκλοφορήσει, και το Τίποτα Άλλο Μιλές μάλλον θα είναι μέσα σε αυτό το δίσκο. Κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ πριν από μερικές μέρες και είναι έτσι πολύ ωραίο και αυτό. Θα έχουμε σίγουρα κομμάτι του Στέφανου του Κορκολή, δύο
κομμάτια. Το ένα έχει στο ένα του στίχου του Σταύρου Σταύρου και στο άλλο εγώ. Έχουμε τι άλλα κομμάτια. Ψάχνουμε. Θα έχουμε ένα του Κοργελά. Το οποίο, για πες. Το οποίο είναι καινούριο, καινούριο. Είναι στα σκαριά τώρα. Γενικά υπάρχει έτσι υλικό. Τώρα ακόμη είμαστε στη διαδικασία που ακούμε, δοκιμάζουμε. Ωραία, ωραία. Ξένα κομμάτια έχω ήδη γράψει τρία. Και είναι του Vanderbilt το πληκτρά μου που έχει γράψει και το Infame. Και είμαστε έτσι πολύ στενοί συνεργάτες. Έχει πολύ ιδιαίτερο ύφος για... Είναι πραγματικά για εξωτερικό η δουλειά που κάνει. Ωραία, ωραία. Καλή κίνηση αυτή. Μάλιστα. Ακούμε το δεύτερο ντουέτο σου με την Ευηδίκη. Συντροφιά που με σκοτώνει. Το πρώτο δίσκο είναι ένα κομμάτι που έχει γράψει η Ευηδίκη και έχει κυκλοφορήσει ένα δίσκο της από live κομμάτια και τραγουδά μαζί στα ρεφρέν. Λοιπόν, ακούμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Φλόγα στα μάτια, ή αλλιώς Πείσμα, το καινούριο της τραγούδι. Για πες γιατί, κάτι μου λίγες. Την όσα προχτές στη συναυλία, ναι, στη Λάρνακα. Και γενικά δέσαμε, είναι πάρα πολύ απίστευτος άνθρωπος, πολύ γλυκιά. Λέγαμε έτσι για τη μουσική, για τα όρια του καλλιτέχνη, για το πώς πρέπει έτσι να ξεφεύγεις από τα όρια σου και να τα ανατρέπεις και να προχωράς μουσικά και να εξελίσσεσαι. Μου έλεγε και τη δικιά της ιστορία, πώς έχει ξεκινήσει, πώς μετά έκανε έτσι μια αλλαγή για να είναι μπροστά στην εποχή. Και με συμβούλευσε να κάνω και εγώ το ίδιο. Και γενικά δέσαμε. Ήταν έτσι μεγάλη έκπληξη. Ήταν μια έκπληξη όταν την είδα να φοράει ένα από τα κοσμήματά μου σε κάτι φωτογραφίες από ένα live της. Και λέω: τι ωραία τα κοσμήματά μου να παίζουν σε τόσο ωραία, τόσο υπέροχα live. Γιατί κάνω τα rock jewelry, που είναι κοσμήματα από μουσικά εξαρτήματα, από χορδές κιθάρας, από ποτενσιόμετρα και διάφορα άλλα έτσι, εξαρτήματα μουσικά. Τα οποία τα είχα αρχίσει να τα φτιάχνω για μένα, για να δίνω έτσι μια ιδιαίτερη νότα στα live μου, όπως λέω. Μετά άρχισα να τα δίνω σε αγαπημένους φίλους στην Ευρυδίκη, σε καλλιτέχνες που έτσι είχαμε ιδιαίτερη σχέση. Και τελικά εξελίχθηκε και τα δίνω σε μαγαζιά. Και η τελευταία έτσι φάση έτσι που περνάνε είναι τώρα στο Μέγαρο Μουσικής. Α, για πες. Σε ένα νέο κατάστημα που έχει ανοίξει μέσα στο Μέγαρο, που υπάρχουν έτσι διάφορα αντικείμενα τέχνης, κοσμήματα και άλλα έτσι ωραία ιδιαίτερα πράγματα. Και έχω κάνει και μια limited σειρά όπου είναι δαχτυλίδια από χρησιμοποιημένες χορδές από γνωστούς καλλιτέχνες, από τον Μιτζέλο, από την Πρωτοψάλτη, την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ναι. Και υπάρχουν έτσι, έτσι για περιορισμένο αριθμό. Και θα υπάρχουν βέβαια στο Μέγαρο Μουσικής και άλλα κομμάτια μου μουσικά. Ωραία, ωραία. Πραγματικά όταν σε είδα στο Eliart, γιατί εκεί σε πρώτο είδα, μου κάνανε εντύπωση τα δαχτυλίδια σου. Ήταν ένα ή δύο. Ναι, και πάει το μάτι εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι διακριτικά και απλά σε καμία περίπτωση. Ναι, είναι έτσι πολύ εντυπωσιακά θα έλεγα να πενέψω το σπίτι μου. Και εξελίσσω δηλαδή, φτιάχνω συνεχώς. Είναι κάτι που με ξεκουράζει το να φτιάχνω κοσμήματα. Είχε γίνει έτσι πολύ περίεργα. Μου είχε δώσει κάποιες χορδές από την κιθάρα του κιθαρίστας μου, από τη Χιονούλα. Έχει όνομα, προσωπικότητα και προφίλ στο Facebook η Χιονούλα. Η κιθάρα. Η κιθάρα. Α, καλό. Είναι η κόρη του. Και μου είχε δώσει λοιπόν κάποιες χορδές και δεν ήξερα τι να τις κάνω. Παιδευόμουν εκεί και τελικά έφτιαξα το πρώτο μου δαχτυλίδι. Και μετά λέω: α, ωραία, θα αγοράζω χορδές και θα φτιάχνω δαχτυλίδια. Πρωτότυπο. Ναι. Πρωτότυπο, ναι. Μπράβο. Οπότε έχεις κάτι να σε ξεκουράζει. Έχεις να σε ξεκουράζει γιατί οι ρυθμοί που ζεις νομίζω είναι εξοντοτικοί. Εξοντοτικοί, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς το αντέχεις.
Ναι, φέτος ανακάλυψα το διεκτινισμό, δηλαδή. Μάλλον κάπως έτσι πρέπει να είναι ο διεκτινισμός. Να είσαι το πρωί στο σχολείο στη Λεμεσό, γιατί ζω Λάρνακα, οπότε έχω και ένα μικρό ταξιδάκι κάθε μέρα από Λάρνακα Λεμεσό. Και να είσαι το απόγευμα Αθήνα με διαφορετική ιδιότητα. Αυτό ήταν και το αστείο. Μου λέγανε οι μαθητές μου. Ναι, μου λέγανε είσαι ο Σούπερμαν με δύο ιδιότητες. Ναι. Άλλη δουλειά το πρωί, άλλη το βράδυ, λέω. Και δεν μου λες, όταν λες μαθητές, είσαι σε σχολείο, έτσι. Λύκεια, ναι, σε λύκεια. Και διδάσκω θέατρο. Κάνω το σκηνοθέτη, γραμματίζομαι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς έχουμε περάσει και ακούμε Μπαλάφα. Ωραία. Πώς τον βλέπεις? Μου αρέσει, έχει το δικό του στίγμα. Ακούμε Γιώργο Καραδίνο. Εκτός λοιπόν από το πανέμορφο ντουέτο σας, πες μας λίγο για την συνεργασία σας. Είχαμε και μια πανέμορφη συνεργασία το χειμώνα στην Ενδορφίνη. Mm-hmm. Ήταν μια μουσική παράσταση σε σκηνοθετική επιμέλεια του Θοδωρή Αθερίδη, με τίτλο «Χωριστά πια ποτέ», είναι ένας στίχος από το ντουέτο μας. Και ήταν από τις αγαπημένες μου δουλειές, γιατί έτσι συνδύαζε και το θεατρικό στοιχείο, προβολές από βίντεο, από βιντεάκια. Ήταν όλο έτσι στημένο και τα τραγούδια ουσιαστικά ήταν τα κείμενα και μας οδηγούσε το ένα στο άλλο και σε μια ιστορία έτσι, που δεν ήταν ξεκάθαρη, ήταν στον καθένα έτσι, να τη διαβάσει όπως θέλει. Mm-hmm. Και το «Χωριστά πια ποτέ» ήταν με πολλά επίπεδα. «Χωριστά πια ποτέ» όσον αφορά τη μουσική, δηλαδή όλα τα είδη, τα μουσικά μαζί, γιατί αγγίξαμε πραγματικά όλα τα μουσικά είδη. «Χωριστά πια ποτέ» σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, μπορεί έτσι ο καθένας να το διαβάσει. Mm-hmm. Με πολλούς τρόπους. Ήταν πάντως από τις δουλειές που ξεχωρίζω. Mm-hmm. Άρα. Μάλιστα, είχαμε και τον Γιώργο εδώ στο Mood Radio. Μας είπε και εκείνος τα καλύτερα για σένα, έχω να σου πω. Ότι πραγματικά ήταν απολαυστική η συνεργασία σας και για την παράσταση. Και για τον Μπλέτο. Ναι. Πραγματικά. Αλλά είχαμε πλάκα, γιατί είμαστε και δύο έτσι λίγο στο ίδιο στυλ. Εγώ αγχώνομαι πάντα πριν από το live ότι θα κλείσει η φωνή μου. Ο Γιώργος ανεβάζει δέκατα και ο DJ ήταν τι θα σας κάνω που σας βρήκα. Και ήταν πάρα πολύ αστείο κάθε φορά πριν το live. Είμαστε και δύο στο Μαρίνε. Ο Γιώργος ήταν έχω δέκατα. Εγώ ήμουν έχω κλείσει. Αλλά βγαίναμε πάνω στη σκηνή και μετά ήταν όλα τέλεια. Λοιπόν, Σαλίνα, έχουμε αφήσει το «Θα αντισταθώ» για τέλος, για φινάλε της σημερινής εκπομπής. Χάρηκα πολύ που ήσουν εδώ και μας έκανες παρέα. Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε και που τα καταφέραμε. Και πρέπει να πεις κάτι και για τον φίλο μας εδώ. Special thanks. Ιδιαίτερο ευχαριστώ στον DJ, εντάξει, το λέω κάθε φορά. Ναι, επειδή το είπαμε και πριν, αλλά πρέπει να το πούμε άλλη μία. Να το τονίσουμε. Έτσι. Ναι, γιατί είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Ωραία. Γεια σας. Αν με ακούτε ακόμα στο γραφείο, τελειώστε το budget. Το καθίσω ανοιχτό. Ναι, έρχεται κατευθείαν από το στούντιο. Ωραία. Από στούντιο σε στούντιο είσαι. Έτσι, έτσι είναι αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Σαλίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε καινούργια σου δουλειά. Και περιμένουμε να έρθεις εδώ να την παρουσιάσεις. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις τώρα το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Και το χειμώνα και για τους δύο δίσκους που ετοιμάζεις. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Και να είσαι πάντα έτσι με ενέργεια, με δύναμη. Εντάξει, δεν ήμουν με πάρα πολύ ενέργεια λόγω του ταξιδιού και της κούρασης. Συνήθως είμαι με περισσότερη. Δεν πειράζει, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ να είσαι πάντα έτσι να διεκδικείς. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους και περισσότερο καλλιτέχνες. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Ελπίζω έτσι να μπορέσουμε, αφού τελειώνουμε και με το «Θα αντισταθώ», να αντισταθούμε σε όλα όσα ετοιμάζονται. Να βρούμε δηλαδή να βρούμε τα όπλα μας, να κάνουμε, αν όχι την επανάσταση, τουλάχιστον μια αντίσταση, μια μορφή.